Γεια σας μορφές μου, τι μου κάνετε, πως είσαστε? Τι να πω τώρα, τι να σου πρωτοπώ πραγματικά. Αρχικά έχω να σου πω καλό μήνα, μπήκε για τα καλά. Μπήκε δυναμικά ο Σεπτέμβρης, δεν το γλιτώσαμε. Καλό φθινόπωρο, αρχίστε τώρα και πυροβολάτε, αλλά και τι να κάνουμε, εδώ αρχίζαν τα σχολεία. Το καλό φθινόπωρο θα σας πειράξει, πραγματικά. Λοιπόν, σας εύχομαι έναν υπέροχο μήνα, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια που αρχίσαμε. Φέτος αλλάζουν πάρα πολλά εδώ σε εμάς. Αρχίσαμε το γυμνάσιο και συνεχίζουμε στην 5η Δημοτικού. Για σας τους καινούριους, σας λέω καλώς ήρθατε, είμαι η Μαρία, αλλιώς εδώ πέρα η δικιά σας Μπέλα Μέρι. Λοιπόν, από πού να αρχίσω βασικά, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είχα πολύ καιρό έτσι να εμφανιστώ εδώ πέρα μαζί σας, μα τώρα σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το καλοκαίρι, πέρασα ένα απίστευτο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν ένα μήνα διακοπές. Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ όταν πηγαίνω καβάλα ξεχνιέμαι. Περνάω τέλεια, βρίσκω τις φιλενάδες μου, τις κολλητές μου. Περνάμε τέλεια, όλη τη μέρα παραλία. Πρόσεχα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, μπορώ να σου πω. Δεν πήγαινα σε μαγαζιά με πάρα πολύ κόσμο. Γενικά πρόσεχα και ποιον έβλεπα και τι έκανα και από εδώ από εκεί. Πρώτα απ' όλα, για να μην κολλήσω εγώ το παιδί μου η ουρανία, γιατί με το παιδί ήμασταν απάνω, όπως η Βλέ είδε στα προηγούμενα vlog. Αλλά πρώτα απ' όλα, να μην κολλήσω και τη μαμά μου. Γιατί άμα κολλούσα, μετά δεν θα μπορούσα να συνεχίσω για Πελοπόννησο. Οπότε λέω, καλύψου, πρόσεχε, γιατί ξέρεις ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, οπότε περάσαμε τέλεια, χωρίς αρρώστιες, χωρίς τίποτα. Στη συνέχεια κατεβήκαμε στον πύργο, που είναι το χωριό του άντρα μου. Καμία σχέση, ξέρεις, καβάλα, πύργο όσον αφορά τις διακοπές. Στην καβάλα τα δίνουμε όλα, δίνουμε πόνο. Ενώ στον πύργο, επειδή είμαστε λίγο όλοι μαζί, ξέρεις, με τα πεθερικά και αυτά, είναι λίγο πιο στενά τα πράγματα. Όχι πως δεν μπορώ να κάνω τη ζωή που έχω στην καβάλα, αλλά εκ των πραγμάτων τα δικά μου άτομα είναι στην καβάλα. Οπότε στον πύργο θα το χαρακτήριζα πιο πολύ οικογενειακά. Δεν θα μας αφήσουν να τα πούμε. Οπότε, σε αυτή τη φάση που ήμουν στον πύργο, έχω να σου πω ότι εκεί πέρα όντως ξεκουράστηκα. Πάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και που δεν πήγαμε. Ευχαριστηθήκαμε θάλασσα. Το μόνο έτσι που με χάλισε στον πύργο ήταν ότι είχε πάρα πολύ υγρασία. Κάτι το οποίο εγώ δεν το μπορώ καθόλου για τη μέση μου. Νόμιζα ότι όπως έκανα τα απογευματινά μου μπάνια στην καβάλα, έτσι θα συνέχιζα και το πρόγραμμα στον πύργο. Αν δεν πήγα μια φορά απογευματινό μπάνιο στην παραλία στον πύργο και μάγκωσα. Οπότε λέω άστο καλύτερα, πήγαινε το πρωί στον πύργο για μπανάκι και η αλήθεια είναι ότι ό,τι χρώμα πήρα, το πήρα από τον πύργο, όχι από την καβάλα. Γιατί στην καβάλα πήγαιναμε απογευματινές ώρες, οπότε δεν μας έβλεπε ο ήλιος. Αυτά, κατά τα άλλα πέρασα πάρα πολύ ωραία, ξεκουράστηκα, βρέθηκα με την οικογένειά μου. Τι άλλο θέλεις, πραγματικά πολύ φαΐ, δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα τίποτα, το ευχαριστήθηκα, αν είναι δυνατόν. Καλοκαίρι είναι, θα την πεις και την πύρα σου, θα φας και το τζάνκι σου, θα τα φας γενικά όλα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, δηλαδή δεν υπάρχουν στερήσεις το καλοκαίρι για μένα. Ερχόμαστε που λέτε στην Αθήνα, 2 εβδομάδες πριν ανοίξουν το σχολείο. Την 1η εβδομάδα όλα καλά, βασικά όλα καλά. Από πού να αρχίσω, που βρήκα ένα σπίτι έτοιμο να φύγει, πραγματικά. Δεν αγχώθηκα, γιατί αυτό το έχω ξεπεράσει, είναι τώρα 2ος χρόνος που λέω, έλα εντάξει μην αγχώνεσαι, κάποια στιγμή θα γίνουν, ούτε είσαι ρομπότ, ούτε θα αγχωθείς, γιατί δεν θα καταφέρεις την τελική και τίποτα, ξεκάθαρα. Οπότε λέω σιγά σιγά, άστο. Δεν σε πιέζει κανένας. Και όντως ακόμα με το πέρασμα των εβδομάδων και των ημερών συνέρχεται αυτό το σπίτι. Έλα όμως ότι πέρασα, έλα όμως που μου ήρθε κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Γιατί σας είπα ότι πρόσεχα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ τον Ιούλιο κόλλησε η ουρανία κορονοϊό και από τότε είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί ως οικογένεια. Ναι, θα ήθελες. Την πιο περασμένη 5η που λες, βγήκαμε έξω. Την πάτησα σαν χαζί, πραγματικά μπήκα μέσα σε πάρα πολύ κόσμο και δυστυχώς κόλλησε ο γιος μου, μετά κόλλησα εγώ κορονοϊό και κόλλησε στο καπάκι και ο άντρας μου. Η κόρη μου δεν κόλλησε, τη στείλαμε στο διπλανό διαμέρισμα με τη μαμά μου και ήτανε μόνες τους. Ήτανε φρικτό αυτό που έπαθα, δεν το εύχομαι σε κανέναν, εγώ το πέρασα πάρα πολύ χάλια, ενώ ο γιος μου το πέρασε νερό, ο άντρας μου το πέρασε νερό, εγώ ήμουν στα πατώματα, σας τα έλεγα κιόλας και στο Instagram. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω ότι αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να χτυπάτε και το κουδουνάκι ρε παιδιά,
Και όλα καλά. Λοιπόν, και που λέτε, σας τα έλεγα στο Instagram, ήμουνα παιδιά κομμάτια, με έπιασαν τα πάντα. Κόκαλα, πυρετών, ανεβοκατεβαίνει, 38 και 7 το μεγαλύτερο, πονόλαιμο, βήχα, ηλίκους, ζαλάδες, γύρναγα το μάτι μου από εκεί, με πονάγανε τα μάτια μου, παιδιά, πέθανα, με τσάκισε, Κυριακή με Κυριακή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έκανα τίποτα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορούσα, δεν είχα αντοχές. Πραγματικά δηλαδή περπάταγα και νόμιζα ήμουν ένα ζωντανό πτώμα. Πραγματικά δεν θέλετε να το ζήσετε αυτό. Εγώ τώρα, όπως καταλαβαίνετε, φοβάμαι πάρα πολύ. Μπαίνω παντού με μάσκα. Πραγματικά, άμα μπορούσα να μπω και με σακούλα σκουμπιδιών, θα το έκανα. Φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό. Έχω ακούσει ότι κολλάς και δεύτερη και τρίτη. Όχι, να μου λείπει μία και καλή. Θα προσέχω. Εξάλλου είναι φθινόπωρο. Οι συναντήσεις μου και όλα αυτά θα είναι λίγο πιο κλειστά. Γιατί το καλοκαίρι εκ των πραγμάτων είμαστε πιο ελεύθερα όντα και πάμε και από εδώ και πάμε από εκεί, οπότε τώρα λίγο θα κλειστώ όσο μπορώ. Θέλω να ξεκινήσω και το κολυμπητήριο πάλι, αλλά γενικά θα προσέχω. Πάμε τώρα να σου πω για τις πλατφόρμες. Είμαι σε μια φάση λίγο πιο ηρεμία. Εννοείται ότι θα είμαστε ενεργοί εδώ πέρα στο YouTube, εννοείται ότι θα είμαστε ενεργοί και στο Instagram. Και αυτό που έχει αλλάξει λίγο στο δημιουργικό κομμάτι είναι όσον αφορά την πλατφόρμα του TikTok. Από κάτω θα σου έχω το link από το TikTok μου. Έχω κάνει κάτι καινούριο, έχει να κάνει με φαγητό, ξεκάθαρα. Θυμάστε κάποια στιγμή που μου λέγατε, ρε Σιμπέλα, γιατί δεν κάνεις και ένα κανάλι με μαγειρικές και γενικά, και σας έλεγα δεν προλαβαίνω. Όμως τη βρήκα τη λύση. Αυτή τη φορά δημιούργησα κάτι καινούριο. Ένα καινούριο περιεχόμενο στο TikTok, το οποίο έχει να κάνει με μαγαζιά που πάω και δοκιμάζω. Ναι, αλήθεια λέω, αυτό γαμίζει. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Γενικά θα δείτε μαγαζιά τα οποία τα έχουμε επισκεφτεί, έχουμε φάει, οπότε σας τα προτείνω. Γενικά να ξέρετε ότι ό,τι προτείνω θα είναι ήδη δοκιμασμένο. Αν είναι χορηγούμενο κάτι, εννοείται ότι θα σας το πω. Και γενικά έχει να κάνει με φαγητό. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε το link που σας έχω από κάτω, να πάτε να με ακολουθήσετε και στο TikTok. Λοιπόν, μετά τύχω να σου πω, άνοιξαν τα σχολεία, καλή σχολική χρονιά όπως σας είπα. Πήγαμε και πήραμε εμείς τα σχολικά μας, οπότε πάμε να κάνουμε μια πασούλα τώρα, να δούμε τι πήραμε. Γεια σας, εμείς βασικά ήρθαμε, εντάξει έχει περάσει μια ώρα που ήρθαμε και θέλουμε τώρα να σας κάνουμε το back to school. Λοιπόν, θα σας δείξει η Ουρανία τι πήρε. Βασικά η αλήθεια είναι ότι δεν μας έδωσαν και γραφική ύλη στο γυμνάσιο για να σας τα δείξουμε. Μας είπανε μόνο φέρτε την τσάντα, ένα στυλό και ένα διορθωτικό. Όχι, και ένα τετράδιο. Και μετά θα περιμένω το πρόγραμμα. Και μετά θα σας στείλουμε. Αλλά δεν έχω πολλά να σας δείξω όσον αφορά την Ουρανία. Λοιπόν, πέρυσι, ναι. Φέτος πήραμε καινούργιες τσάντες. Πήραμε αυτήν εδώ πέρα την πόλο, κλασική πόλο, με αυτήν εδώ πέρα την κλασική μπαντάνα. Τι έχεις βάλει, παιδάκι μου, μέσα. Έχω βάλει το τετράδιο και την κασετίνα. Α, για να δούμε. Πήραμε κασετίνα παρόλα αυτά καινούργια. Άντε, Μαρή, μια ώρα να ανοίξει το φερμουάρ. Μπλέκεται το φερμουάρ, το έχετε ξανακούσει. Όχι, κοίτα. Oh, ανοίξτε ρε παιδιά να ανεμιστήρα. Και σε τι είναι αυτή εδώ, μη κερασάκια. Δεν ξέρω, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι εντυπωσιακή. Βασικά είναι διάφανη, οπότε θα βλέπεις και κατευθείαν που είναι και τι. Καλά, δεν είναι και πολλά, δεν τα βλέπεις. Αλλά εντάξει, λοιπόν, η οποία μέσα αυτή η κασετίνα με τα cherry έχει στυλό, γιατί μας ζητήσανε στυλό στο γυμνάσιο. Πάρε και κανένα μολυβάκι, να σου πω την αλήθεια, δεν θα σε χαλάσει. Έχεις μολυβάκι, γόμα. Ωραία. Γόμα, Faber, και να ξέρετε ότι η Faber. Δεν είναι Faber, λέει. Eberhard, Faber, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα διορθωτικό στυλ. Okay. Το μπλάνκο, αλλά σε διορθωτική ταινία. Θέλω να τονίσω ότι αυτές οι γόμες μόνο είναι καλές, οι άσπρες. Δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο από τη Faber. Καμία σχέση. Η Faber ίδιο δεν ξέρει καν ότι είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή και μιλάμε. Απλά έχω να σου πω ότι είναι η μόνη η οποία δεν μου τζουρώνεται. Είναι φανταστική. Έχεις κάτι άλλο να μας δείξεις? Ένα τετράδιο. Κοινό ένα τετράδιο. Το οποίο θα συνεχιστούν τα σχολικά της Ουρανίας όταν με το καλό έρθει και η γραφική ύλη. Και αυτή εδώ πέρα, και αυτή εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα, το τετράδιο είναι ένα θέμα, σπιράλ, γαλάζιο. Τώρα εδώ το αδικεί λίγο το καμερόνι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη? Ναι, ναι, ναι. Άντε, καλή σχολική χρονιά. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα σχολικά του Γιώργου. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Βρε καλό στο το παιδί, καλό στα ξανά εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, τι έχεις να μας δείξεις σήμερα? Πρώτα θα αρχίσω από την κασετίνα.
Αυτή είναι αυτή εδώ πέρα η κασετίνα. Με το λύκο. Με το λύκο, no fear. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο είναι, δεν είναι το βαρελάκι. Είναι αυτές οι τέτοιες οι κασετίνες οι οποίες έχουν θήκες εδώ. Σταμάτα λίγο πριν σας έχουμε εδώ πέρα ένα back to school, σε παρακαλώ. Έλα. Και αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει τις θήκες. Πεταματό. Πεταματό, είναι καινούργια διάλεκτος. Λοιπόν, γιατί εμείς το καλοκαίρι κάναμε και ξένες γλώσσες. Πεταματό. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα έχει θήκες. Βάζεις τα μολυβάκια σου, τα ψαλιδάκια σου και τη γομίτσα. Εσύ δεν θες πολλά πολλά. Βέβαια, σε δάκι με την καστετίνα πήραμε και καινούργια τσάντα φέτος. Για φέρε και την τσάντα. Να την τσάντα. Με σετ. Γιατί χωρίς σετ που πας. Είναι βλέπεις. Έτσι. Σου βάζω εδώ την καστετίνα σου. Όχι, δεν σ' αρέσει. Όχι από τώρα. Όχι από τώρα. Βάλουμε. Αύριο θα την πάρεις. Λοιπόν, έχει και άλλη θήκη εδώ πέρα. Άλλη και έχει και άλλη μία θήκη εδώ πέρα. Εντάξει, θα τα δείξουμε όλα. Είναι τρεις θήκες. Είναι τρεις θήκες, αλλά εδώ έχει τέτοιο και μπορείς να βάζεις ό,τι θες μέσα και έχει να βάζεις τα λεφτά σου, το πορτοφόλι σου, τα κλειδιά σου. Οκ, okay. Έχει δύο διπλανές θήκες τις οποίες μπορείς να βάλεις το παγουράκι σου. Το παγουράκι του. Όταν το ανοίξετε, αυτό εδώ μέσα το βγάζετε. Τι είναι αυτό, φίλτρο? Όχι, δεν είναι φίλτρο, απλά είναι για το νερό. Ποιο νερό? Για να όλο μην μαζί, όταν να μην το πίνει και παίζει όλο τέτοιο. Είδατε, αν, έχουν, αν έχετε έξυπνα παιδιά, σας πληροφορούν κιόλας. Φέρε αυτό. Λοιπόν, Γιάννησε και δείχνει εδώ πέρα τα τετράδια σου. Το πατάς και ανοίγει το καπάκι του. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Πάρ' το ουρανίτσα εκεί. Για άρχισε. Μας ζήτησαν βασικά φακέλους με κουμπάκια και πήραμε 4 φακέλους. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα? Έναν φάκελο πρέπει. Το ήθελε ο μπαμπάς. Το ήθελε ο μπαμπάς. Okay. Καινούριο φάκελο πάλι με κουμπάκια που σας είπα. Θέλανε 4 φακέλους με κουμπάκια. Ναι, και πήραμε άλλο. Έναν άλλο. Και έναν άλλον τον οποίο τον έχουμε μέσα στο δωμάτιο, ετικέτες για να βρίσκουμε και μην χάσουμε τα βιβλία μας. Στήλο για την ουρανία για το γυμνάσιο. Α, ναι, και άλλο στήλο. Παντού θα βρίσκουμε, θα ανοίγουμε τις πέτρες και θα βλέπουμε στήλους από κάτω. Τετράδιο. Α, ναι, να τονίσω ότι θέλαμε πόσα τετράδια, 5 τετράδια τους πήρα. Και για να έχουμε ένα χτυπώνιο. Ναι, αυτό ήταν προαιρετικό, δεν ήταν. Υποχρεωτικό ήταν για το φωτοτυπικό στο σχολείο. Χαρτιά για τα αγγλικά. Ένα και άλλο τετράδιο. Ωραία. Έλα παραγωγή, βάλτε εκεί πέρα γιατί εδώ πέρα θα γεμίσουμε. Πάλι τετράδια. Και άλλα τετράδια. Όλα αυτά είναι 50 άφυλλα. Και άλλα τετράδια. Και άλλα τετράδια. Πώς είχαμε κάνει το άλλο με τις σοκολάτες, τώρα με τετράδια. Κατάλαβες. Βάλε παραγωγούλα. Έτσι. Αυτό που είναι, μας το ζήτησε η κυρία μας για να κάνουμε με γεωμετρία. Τι θα μετράς δηλαδή? Δεν θα μετράει. Ο Γιώργος δεν θα μετράει. Απλά πήραμε μόνο τα γεωμετρικά σχήματα. Πάλι στυλούς για το γυμνάσιο. Πάλι υπονό. Εδώ πέρα. Όλη η χορηγία της Big και όχι μόνο. Μία τέτοια, γιατί πες ότι μας φεύγει κάτι και πρέπει να κολλήσουμε. Έτσι. Βασικά να κολλάμε μόνο. Όχι εμείς να κολλάμε κάτι άλλο. Μία βόμα. Για την ουρανία. Όχι, την πάλι ένα στυλό. Ανήμονο. Έτσι. Όπως. Ωραία. Πάλι στυλό. Μαζί της η κυρία και ένα μαρκαδόρο. Ωραία, για τον πίνακα. Για τον πίνακα. Ναι, τι έχουμε εδώ. Α, θα τρώμε κιόλας φέτος, ε. Δεν χρειάζεται αυτό. Να, πολύ καλά έκανες. Μπράβο. Τι τούτο, παιδί μου. Τι θα βάλεις παστίτσιο. Αυτό. Αυτό, ένα ταπεράκι τέλος πάντων για το φαγητό μας, για το lunch μας ή αλλιώς το brunch. Ναι, το στο σχολείο. Τόστ. Γιατί εγώ άμα του φτιάξω ένα κροκ μαντάμ. Θα το πάρει. Θα το πάρει το κροκ μαντάμ, μα το φτιάξει η μανούλα. 9 η ώρα το πρωί. 9 είναι το πρώτο διάλειμμα. Ναι. Αυτό το ταπεράκι που είναι για φρούτα, ένα τοστάκι. Και για brunch. Λοιπόν, εγώ θέλω με το brunch. Σε παρακαλώ, εγώ είμαι πολιτισμένη. Δεν είμαι ότι και ότι. Λοιπόν. Έτσι. Οπότε. Έχει και ασφάλειες αριστερά-δεξιά πιστοτυχία πάνω-κάτω. Οπότε σφραγίζει καλά και δεν φεύγει πουθενά, δεν πάει το μπραντς. Μπραντς εξαρτός με τυρί και γαλοπούλα. Λοιπόν, αυτά
ήταν τα σχολικά. Σας είπα, φέτος δεν είχαμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. Πάλι καλά, γιατί εγώ γενικά λίγο το βαριέμαι, αλλά τα πιτσιρίκια το ευχαριστούνται πάρα πάρα πολύ. Αυτά, οπότε νομίζω ότι θα τα πούμε και την επόμενη φορά, γιατί ακόμα μας λείπουν και οι μαρκαδόροι και οι νεροπογιές, αυτά όλα όσον αφορά τα οικαστικά. Θα τα πούμε βέβαια και στις ουρανίας που θα πάρει, γιατί εννοείται ότι ακόμα δεν ζητήθηκε τίποτα όπως σας προείπα. Λοιπόν, αυτά και αυτά. Θα τα πούμε. Σήμερα, γεια σας ξανά. Άνοιξα πάλι την κάμερα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα και γενικά προσαρμοζόμαστε. Όχι εύκολα. Θα σου πω τι εννοώ. Ο Γιώργος φέτος την Πέμπτη Δημοτικού πήρε τη δασκάλα η οποία είχε την ουρανία Πέμπτη και Έκτη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, μας αγαπάει, αγαπάει και τον Γιώργο και γενικά, αλλά βάζει πάρα πολλά. Πραγματικά... χθες που διαβάζαμε πολύ θεωρία, κάπου τάπεξε το παιδί, γιατί στο καπάκι είχε και αγγλικά και κουράστηκε. Αλλά παρόλα αυτά όμως ανταπεξέλθηκε, παρόλα αυτά όμως ανταποκρίθηκε, το βγάλαμε το φυλάδιο που έπρεπε να κάνουμε και άλλα φυλάδια και στο καπάκι πήγε και στα αγγλικά του και να σου πω την αλήθεια, επειδή ξέρεις ψηλό έτσι αγχώθηκα κι εγώ, αλλά όχι να τον πιέζω, δεν θέλω καθόλου να τον πιέζω, είμαι πάρα πολύ χαλαρή φέτος, εξάλλου μίλησα και με πολλούς δικούς μου ανθρώπους και μου είπανε στάκα Μαρία, γιατί εντάξει δεν γίνεται εσύ να χαλάς τη ζαχαρένια σου, να φωνάζεις, να κάνεις, κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις βασικά και θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, και μετά να σου πω την αλήθεια, πήγα και τον επιβράβευσα, γιατί θέλουν τα παιδιά επιβράβευση. Οπότε από τη στιγμή που έβλεπα τον κόπο του και είδα ότι τα έκανε όλα καλά, ξαφνικά που ενώ η περσινή μας δασκάλα ήταν λίγο λαου-λαου, ξαφνικά εδώ πέρα μιλάμε βάζει χαμός. Οπότε εντάξει, επειδή στεναχωρέθηκα και εγώ, στεναχωρέθηκε και ο Γιώργος, οπότε ήθελα να τον επιβραβεύσω, οπότε μετά τα αγγλικά πήγαμε και του πήρα κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα που λέτε, το μενού έχει τυρένια μακαρόνια στο φούρνο και θέλω να φτιάξω και ένα κέικ μπανάνας, γιατί άρχισαν και μου μαυρίζουν οι μπανάνες μου, μπινένες μου αρχίζουν και μαυρίζουν και εγώ επειδή δεν είμαι τις φάσεις που πετάω πράγματα και ιδίως φαγητά, θέλω να φτιάξω λοιπόν ένα κέικ μπανάνας. Μετά θα πάω να πάρω τον Γιώργο. Καλά είχα κάτσει στον κόλο μου 2 χρόνια που πηγαινερχόντουσαν με την ουρανία και είχαν και την παρεούλα τους. Όμως τώρα επειδή πολλά παιδιά από την παρέα του Γιώργου γραφτήκαν στο ολοήμερο, κάποιος πρέπει να φέρει το παιδί. Οπότε και τον πάω και το φέρνω φέτος. Εντάξει, τι να κάνεις. Οπότε πρέπει να πάω να μαγειρέψω και θα τα πούμε στο διάβασμα. Λοιπόν, έχω διαλέξει μαύρα μακαρόνια σήμερα, ριγκατόνι, και έχω βάλει εδώ πέρα το νεράκι μου να βράσει για να βάλω τα μακαρόνια. Και στο κατσαρολάκι λοιπόν έβαλα λίγο λιωμένο, έβαλα βούτυρο να λιώσει, πρόσθεσα αλεύρι, γάλα, έριξα πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ένα κασέρι κούτα. Γεια σας ξανά εδώ πέρα στην καθημερινή ιερωμένη μας γωνίτσα στο δωμάτιο του Γιώργου. Ήρθαμε και αφού φάγαμε τα τυρένια μακαρόνια. Τέλεια. Σου άρεσαν? Ναι. Ένα μεγάλε. Τα γύρισα και στο TikTok, οπότε θα τα δείτε και στο TikTok πως τα έκανα. Λοιπόν, σήμερα που λέτε είναι Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Okay. Νόμιζα ότι θα πεις έλα ρε μαμά. Λοιπόν, οπότε σήμερα έχουμε μόνο, για αύριο δηλαδή, μόνο φυσική και ιστορία. Ξεκινάμε φυσική, Πέμπτη Δημοτικού φέτος. Πώς σου φαίνεται? Εντάξει, τρελαίνω εσύ κιόλας. Θέλω να δείτε τι έχω. Λοιπόν, εδώ τους τα είπα εγώ, έγινε ένας πρόλογος. Λοιπόν, χθες λοιπόν μάθαμε για τα υλικά τα σώματα, τα οποία έχουν μέσα ύλη, γι' αυτό και λέγονται υλικά σώματα, και μάθαμε ότι χωρίζονται σε... Στεριέρα. Έλα μου. Στεριέρα, στερεά, υγρά και, και αέρια. Ωραία. Λοιπόν, αυτά έχουν και μία δομή. Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα μολύβια παραδείγματος χάρη. Μην κοροϊδεύεις. Λοιπόν, όγκος ενός σώματος ονομάζεται ο χώρος που καταλαμβάνει...
Να σας πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ πολλά πολλά φυσική. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα τα κάνω ως ιστοριούλα να τα λέω. Εντάξει, σιγά σιγά. Και εγώ δεν ήμουν καλή στη φυσική. Αλλά τι να κάνουμε, αφού πρέπει να τα μάθουμε. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε λίγο να μάθουμε τι εστί όγκος, τι εστί βερίγακο. Και θα τα πούμε στην ιστορία με τους Ρωμαίους. Πόσα είναι? Τρία. Μπράβο, πάμε. Α, τι καλέ! Τους Έλληνες που κάνανε δούλους. Ωραία. Κλέψανε τα. Τα πια. Τα έργα τέχνης. Εντάξει, αυτό έμεινε. Πήρε ο γιος μου, πήρε η κόρη μου, πήρε ο άντρας μου, αυτό έμεινε. Καλό είναι για μένα, ε! Και γεια σας, Σάββατο σήμερα, Σάββατο βράδυ συγκεκριμένα, 17 Σεπτεμβρίου, αλλά αύριο εγώ την Κυριακή έχω γενέθλια, 18 Σεπτεμβρίου. Καλώς το παιδί! Λοιπόν, και επειδή αύριο είναι Κυριακή και δεν μπορούμε να τα γιορτάσουμε, σήμερα λοιπόν κλείσαμε τραπέζι σε ένα μαγαζί, να πάμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου. Βάφτηκα κι εγώ, στολίστηκα, περιποιήθηκα και πάμε λοιπόν για τα γενέθλια. Και εδώ βλέπουμε και την Ουρανίτσα που κάνει τις ετοιμασίες για τα γενέθλια της μαμάς. Και εδώ ο μικρός Γιωργάκης και περιμένουμε και τον μπαμπά μας να φύγουμε. Εν τω μεταξύ φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί και τα δύο μου τα παιδιά μου πήρανε δώρο. Πραγματικά είναι μια σπουδαία χειρονομία, τη θεωρώ πάρα πολύ ωραία. Έτσι τα έχω μάθει από μικρά τα παιδιά. Όποιος γιορτάζει μέσα στο σπίτι, έστω με την χειρονομία αυτή να δείξεις στον άλλο ότι τον αγαπάς, δεν παίζει ρόλο η αξία, η τιμή, η χειρονομία και η πράξη είναι το θέμα. Και πραγματικά φέτος μου πήρανε δώρο. Δεν ξέρω. Φωτογραφία, θα βάλουμε μετά τη σκούρτα και φωτογραφίες. Α, εγώ είμαι φωτογραφία. Ναι. Αν δεν με αφήσετε να πάρω μπαλονάκια. Ναι. Και καπελάκια. Τι θα πας τώρα. Όχι ρε πλάκα. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι επιθυμείς. Για πες. Για πες. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Bring the funk back. Και εμείς μόλις γυρίσαμε, περάσαμε φανταστικά, ήταν τέλεια. Φάγαμε, ήπιαμε, το γιορτάσαμε με τους φίλους, την οικογένειά μου. Τι άλλο θέλω, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και κάπου εδώ μου είπανε τα μαναράκια μου και ο Γιώργος και η Ουρανίτσα ότι θα μου δώσουν τα δωράκια. Οπότε πάμε να δούμε μαζί τι μου πήρανε. Τι μου πήρατε, Μπρέι. Όπως βλέπω και τα δύο τιμήσανε το κατάστημα Dusty Cream. Δεν είναι χορηγούμενο φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωμαρέ. Έλα εδώ εσύ. Και πάμε να δούμε τι μου πήρανε. Ξεκινάω λοιπόν με τη Ουρανίτσα. Α, παπάτσικο, παπάτσικο βλέπω. Για το ρε. Τι είναι αυτό? Είναι το σετ με το ρόδι. Έχω βάλει και άλλο ένα πραγματάκι εδώ μέσα και άλλο ένα μολύβι. Α, για κάτσε να το δούμε. Α, αυτό τι είναι? Είναι κρέμα χεριών με ρόδι. Κάτσε να μυρίσουμε. Wow, είναι το ρόδι το ίδιο. Μυρίσω. Είναι φανταστική. Έλα, για μύρισε κι εσύ. Μύρισε κι εσύ. Το μύρισε. Α, το μύρισε.
Πω πω, εντάξει, τα σπάει. Μυρίζει φανταστικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το αφρόλουτρο, οπότε είναι όλο το σετ του ροδιού. Οπότε θα μυρίζω πάρα πολύ, θα μυρίζω ένα ρόδι και μισό. Λοιπόν, και αυτό είναι το body lotion. Οπότε μια χαρά. Τι είναι κι άλλο? Body butter. Ω, είναι και το βούτυρο σώματος. Εδώ. Και πρόσθεσα και, εδώ πέρα. Και ένα... Τι είναι αυτό? Αυτό ήταν το lip tint, το οποίο αλλάζει με τον pH του δέρματος, των χιλιών. Με τον pH των χιλιών και νομίζω... Οδροσίζει. Το είχα δει κιόλας. Είναι η limited edition, το οποίο νομίζω αυτό το balm, αυτό εδώ πέρα, είναι και το συγκεκριμένο το living coral. Κάτσε να με βλέπεις λίγο καλύτερα. Λοιπόν, α, με είναι κοραλί. Το κοραλί. Λοιπόν, και μύρισε τι κάνει το. Αυτό. Wow, δροσίζει είναι θεϊκό. Και σε σκασμένα χιλιά. Δροσίζει και σε σκασμένα χιλιά. Για να κάτσω, ρε. Πω πω, μυρίζει θεϊκά. Και ενυδατώνει παράλληλα. Ναι. Θεϊκό. Πολύ μου άρεσε. Εδώ, είναι πολύ ωραία. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι? Αυτό είναι ένα μολύβι για κάτω. Για τα μάτια. Beauty Line Cosmetics. Ρουαλιάλ Blue το συγκεκριμένο για τα μάτια, ωραίο χρωματάκι. Θα δείξουμε και το χρώμα. Το εδώ πέρα το χρώμα, κάτσε να κάνουμε και ένα σγότς. Α, είναι άκρος καλοκαιρινό, κάτω από τα μάτια, ιδιαίτερο. Οπότε έχω ήδη σκεφτεί το συνδυασμό που θα το βάλω. Αχ, ευχαριστώ πολύ! Μωρό μου εσύ. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Γιώργο το δώρο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει και αυτό εδώ πέρα το νεσσεράκι, το οποίο μπορείς να βάλεις όλα αυτά τα προϊόντα και να τα πάρεις στο ταξίδι σου και να ενυδατωθείς. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Γιώργο. Ένα body mist, το οποίο είναι με glitter όπως βλέπετε και είναι με νότες από πεόνια, μανόλια και τριαντάφυλλο. Εννοείται ότι θα το μυρίσουμε. Αχ. Εδώ. Κάτσε να το δούμε. Καλέ, πού πήγε η τρυπίτσο. Να το καλέ. Να το καλέ. Wow, κοίτα πόσο διακριτικό γκλίτερ έχει. Wow, νύψε και εσύ. Θεϊκό. Ω, και το άλλο βλέπω. Από την άλλη συλλογή. Για κάτσε να δω. Αυτό είναι το lip balm. Είναι το διαφανές με δείκτη προστασίας 15. Διαφανό το οποίο μπορείς να βάλεις ένα περίγραμμα των χιλιών σου. Όποιο χρώμα θέλεις, νουτ, και να το βάλεις αυτό. Και να ενυδατώσεις και τα χιλάκια σου. Αλλά και να δώσει και ένα ιδιαίτερο χρώμα στα χείλη. Θα βγάζω και αυτά. Εν τω μεταξύ, και αυτό μυρίζει θεϊκά. Αχ, ζουζούνια μου. Αχ, γλίτερες. Δεν υπάρχουνε. Τι αρώματα, τι αγάπη είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ γίνεται τέλειο το γλίτερ. Είναι φανταστικό. Μυρίζει γέρι μου. Είναι φαιντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ κάπου με τα ζουζούνια θα κλείσουμε αυτό εδώ πέρα το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο βίντεο μετά τις διακοπές μας. Μέχρι το επόμενο να περνάτε super duper. Μετά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και στα social και στα πάντα τώρα, TikTok, Instagram, ξέρεις εσύ. Να χτυπάς και το κουδουνάκι να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Bella Mary. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας! Γεια! Yeah.